πατήσατε αυτό το βίντεο για να δείτε κάτι που θα σας φτιάξει τη διάθεση, κάνατε μεγάλο λάθος. Γνωρίζουμε πως όλα στη φύση δημιουργήθηκαν με σοφία και κάθε τι έχει το σκοπό του. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, τα σημεία του σώματος κάποιων ζώων που δημιουργήθηκαν για να προστατεύουν τη ζωή τους, γίνονται η αιτία που πεθαίνουν. Είσαι στο κανάλι με τα καλύτερα top 10 και σε αυτό το βίντεο θα δούμε μαζί 10 ζώα που μπορούν να σκοτώσουν τον εαυτό τους. Τα φίδια είναι ψυχρό αίμα, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Χρειάζονται εξωτερικές πηγές θερμότητας, όπως είναι ο ήλιος ή μια λάμπα θερμότητας στην περίπτωση που είναι κατοικίδιο, για να ζεσταθούν. Αλλά αν ζεσταθούν πολύ, δεν μπορούν να υδρώσουν για να δροσιστούν και πρέπει να μπορούν να βρουν καταφύγιο σε ένα δροσερό, σκιερό μέρος. Εάν τα φίδια ζεσταθούν πολύ, μπορεί να συγχυστούν και να αποπροσανατολιστούν. Επίσης, ο μεταβολισμός τους αυξάνεται, με αποτέλεσμα να έχουν μια λανθασμένη αίσθηση πείνας και την επιθυμία να φάνε το πρώτο πράγμα που βλέπουν. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουν? Η ουρά τους. Καταλήγουν να επιτίθεται στον εαυτό τους. Τα φίδια μπορεί επίσης να επιτεθούν στον εαυτό τους αν έχουν χάσει την όρασή τους, περνώντας την ουρά τους για θύραμα. Πόσο επικίνδυνο είναι όταν γυρίσει μια χελώνα ανάποδα? Δυστυχώς, μπορεί να είναι θανατηφόρο. Αν παραμείνει ανάσκελα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που συμβαίνει είναι να πέφτει το βάρος των οργάνων της πάνω στους πνεύμονες και τους βαραίνει. Αν πάθουν βλάβη, παθαίνουν ασφυξία. Και αν δεν γίνει αυτό, όταν η χελώνα βρίσκεται σε αυτή τη θέση, δεν μπορεί να φάει ούτε να πιει νερό. Επίσης, δεν μπορεί να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Τώρα, αν ρωτάτε πόση ώρα είναι αρκετή για να έχει αυτά τα θανατηφόρα αποτελέσματα, εξαρτάται από το είδος της χελώνας και τις συνθήκες. Κάποιοι έχουν ισχυριστεί πως έχουν χάσει νεαρή χελώνα μέσα σε μια ώρα. Ήταν κατοικίδιο και είχε γυρίσει ανάσκελα κάτω από τη λάμπα θερμότητας. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι θα συμβεί αν δεν κουρέψει κανείς τα πρόβατα? Τους καλοκαιρινούς μήνες, το περίσσιο μαλλί των προβάτων μπορεί να προκαλέσει θερμοπληξία. Επίσης, σε κάποια σημεία συσσωρεύεται βρωμιά από τα ούρα και την υγρασία. Είναι πόλος έλξης για διάφορα έντομα. Έτσι μπορούν να συμβούν πολλές μολύνσεις. Ακόμα και σκουλίκια μπορούν να αναπτυχθούν. Το κούρεμα λοιπόν είναι απαραίτητο για την υγεία και την καθαριότητα κάθε προβάτου. Τα πρόβατα, σε αντίθεση με άλλα ζώα, δεν ρίχνουν μόνο τους στο τριχωμά τους, χρειάζονται κάποιον για να τα κουρέψει. Το μπαμπιρούσα λέγεται και αγριογούρνο με οδοντικό πρόβλημα. Έχουν αξιοσημείωτους χαβλιόδοντες που μπορούν να αναπτυχθούν μέχρι το δέρμα στο ρίγχος τους και να καμπυλωθούν προς το μέτωπό τους. Η λέξη μπαμπιρούσα σημαίνει γουρούνι ελάφι στη γλώσσα των Μαλαισιανών, καθώς οι άγριοι χαβλιόδοντές τους θυμίζουν κέρατα ελαφιού. Δυστυχώς, το μπαμπιρούσα μπορεί να σκοτώσει τον εαυτό του όταν σε μεγάλη ηλικία οι χαβλιόδοντες μεγαλώνουν τόσο που τρυπούν το μέτωπό τους. Αν δεν φροντιστούν οι οπλές των αλόγων, μπορεί να μεγαλώσουν τόσο πολύ που να αποβούν μοιραίες για το ζώο. Η υγεία και η δύναμη των οπλών των αλόγων παίζουν σημαντικό ρόλο για την ευρωστία του. Αν δεν τα φροντίσει κανείς και παραμεληθούν, τότε μπορούν να συμβούν πολλά ατυχήματα, ακόμα και μολύνσεις που οδηγούν στο θάνατο. Όταν τσακώνονται τα ελάφια μεταξύ τους, γίνονται αδίστακτα. Εδώ βλέπουμε ξαπλωμένα στο έδαφος δύο τεράστια λευκά ελάφια με τα κέρατά τους κλειδωμένα μεταξύ τους, με το σκισμένο έδαφος και το ποδοπατημένο χορτάρι να μαρτυρούν μια αδυσόπιτη μάχη. Έχασαν τη ζωή τους ενώ μάχονταν, καθώς τα τεράστια κέρατά τους κλειδώθηκαν μεταξύ τους και ο θάνατος ήταν βέβαιος. Αν βρίσκονταν κάποιος άνθρωπος εκεί κοντά και βοηθούσε τα ελάφια εγκαίρως, δεν θα είχαν αυτή την κατάληξη. Βρίσκονται στην Κεντρική και Νότια Αμερική. Οι βραδύποδες αποκαλούν τα ψηλά δέντρα σπίτι τους, καθώς τα μακριά τους νύχια τους δυσκολεύουν το περπάτημα στο έδαφος. Η φύση του βραδύποδα του επιτρέπει να εξοικονομεί ενέργεια, κινούμενος πιο αργά από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στο πλανήτη. Αυτός ο μέτριος ρυθμός σημαίνει ότι οι βραδύποδες γενικά δεν διανύουν περισσότερα από 38 μέτρα σε μία μόνο ημέρα. Και στη σπάνια περίπτωση που βρεθούν στο επίπεδο του εδάφους, σέρνονται μόνο 30 εκατοστά ανά λεπτό. Το ξέρατε όμως πως κάποιες φορές μπερδεύουν τα ίδια τους τα χέρια με κλαδιά δέντρων και αρπάζοντάς τα πέφτουν από το δέντρο?
κάνουν πραγματικά μια βουτιά θανάτου. Μια νέα μελέτη για τους θερμίτες αποκάλυψε ότι οι γυραιότεροι εργάτες είναι εξοπλισμένοι με πακέτα αυτοκτονίας με χημικές ουσίες στην πλάτη τους για να καταπολεμούν τους εισβολείς. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών εξέτασε θερμίτες και ανακάλυψε ότι πολλοί από τους εργάτες είχαν μπλε κοιλίδες διαφορετικού μεγέθους στην πλάτη τους. Οι μπλε κοιλίδες είναι εξωτερικές θήκες που περιέχουν πρωτεΐνες που έχουν χαλκό και εκρίνονται από εξειδικευμένους αδένες που βρίσκονται στην κορυφή των σιολογώνων αδένων. Όταν οι ερευνητές μάζεψαν τους θερμίτες με λαβίδα, έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι έσκασαν, απελευθερώνοντας ένα τοξικό κολλώδες σταγονίδιο μαζί με εθράσματα εντέρων και εσωτερικών οργάνων. Το Myrmingi Colobopsis explodens, όπως υποδηλώνει και το όνομά του, τα εργατικά μυρμήγκια του είδους, το οποίο απαντάται στην Νοτιοανατολική Ασία, είναι γνωστό ότι εκρήγνεται όταν δέχονται επίθεση, απελευθερώνοντας κολλώδες τοξικό υγρό από την κοιλιά τους. Η έκρηξη σκοτώνει το μυρμήγκι, το οποίο θυσιάζεται για να προστατεύσει τους συντρόφους του στη φωλιά, όπως ακριβώς είδαμε και με τους θερμίτες. Το αργάλι είναι το μεγαλύτερο είδος άγριου προβάτου. Έχει ύψος 85 έως 135 εκατοστά και μήκος 136 έως 200 εκατοστά. Οι προβατίνες μπορεί να ζυγίζουν από 43 έως 100 κιλά και τα κρυάρια συνήθως από 97 έως 328 κιλά. Αν ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στα κέρατά τους, θα καταλάβετε πως καθώς τα πρόβατα μεγαλώνουν και τα κέρατά τους μεγαλώνουν τόσο που το κέρατο μπορεί να τρυπήσει τα μάγουλά τους. Στο τέλος, τα πρόβατα πεθαίνουν εξαιτίας των ίδιων των αθανατηφόρων κεράτων τους. Τα κέρατα που αρχικά χρησιμοποιούσαν ως όπλο για την προστασία τους, έγιναν η μεγαλύτερη απειλή για τη ζωή τους. Τι τραγωδία! Ποιο από όλα αυτά που είδαμε σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση? Γνωρίζετε κάποιο άλλο ζώο με παρόμοια συμπεριφορά? Αν θέλετε να δείτε κάποια άγρια ζώα που δημιούργησαν απίστευτες φιλίες με ανθρώπους, επισκεφτείτε το κανάλι «Άκου να δεις». Όπως ξέρετε, είναι το κανάλι του αδερφού μου και δημιουργεί και εκείνος ενδιαφέρον περιεχόμενο. Το βίντεο με τα άγρια ζώα θα το βρείτε στο τέλος αυτού εδώ του βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ!